Κύριε Αναπληρωτά, υπάρχει αγανάκτηση των γονέων παιδιών με αναπηρία και των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή στο Ρέθυμνο για την κατάσταση που επικρατεί με τα κατάλληλα κτίρια και τις ελλείψεις, με διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Το πρώτο ειδικό δημοτικό, το ειδικό νηπιαγωγείο, το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για πάνω από 20 χρόνια συστεγάζονταν στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο στα Μισήρια Ρεθύμνου. Στο ΕΕΚ λείπουν χώροι διδασκαλίας και εργαστηρίων, δεν υπάρχουν γραφεία για τους διδάσκοντες, αίθουσες είναι ασφιχτικά μικρές και οι μαθητές στηβαγμένοι κυριολεκτικά σε κλουβιά. Η τραπεζαρία που αποτελεί την πιο σημαντική εκπαίδευση των παιδιών στους κανόνες κοινωνικοποίησης, με την εκμάθηση της σύντησης, της αυτονομίας και της αυτοσυντήρησης, στεγάζεται σε χώρο χωρίς αερισμό και φυσικό φωτισμό, που προοριζόταν για αποθήκη του ειδικού δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου. Υπήρχαν μόλις 3 τουαλέτες για 70 άτομα που αποτελούν πραγματικά υγειονομική βόμβα και πρόσφατα επιστρατεύτηκε η λύση των κοντέινερ στην έτσι κι αλλιώς πολύ μικρή αυλή του σχολείου. Για το ειδικό νηπιαγωγείο, φέτος μεταφέρθηκε σε προκατασκευασμένες αίθουσες στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Η κατάσταση όμως και μετά από αυτή τη διευθέτηση παραμένει εκρηκτική. Οι περίπου 80 μαθητές και οι πάνω από 50 εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολείων στηβάζονται σε χώρους παντελώς ακατάλληλους και ανθυγιεινούς, επικίνδυνους, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας. Ταυτόχρονα το ΕΝΕΓΙΛ, το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο, αφού στεγάστηκε για κάποια χρόνια σε υποτυπώδεις εγκαταστάσεις στο Γεράνι, μεταφέρθηκε σε επίσης ακατάλληλο νοικιασμένο κτίριο σε μια περιοχή στο Ατσιπόπουλο. Επιπλέον, με όσα προανέφερα, τη λειτουργία των σχολείων δυσχεραίνει η έλλειψη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και οι συγχωνεύσεις τμήματων. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει λογοθεραπευτής και εργοθεραπευτής, ενώ στον αέρα παραμένει και το αίτημα του Συλλόγου Γονέων για θέσπιση τρίτης ειδικότητας ώστε να αυξηθούν οι επιλογές των παιδιών. Ως προς το κτηριακό, για την αντιμετώπιση του, μετά από μακρόχρονες προσπάθειες παραχωρήθηκε εδώ και 4 χρόνια το κτίριο του ΚΕΓΕ, είναι το Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης, υποσχέσεις επί υποσχέσεων για ανακατασκευή του, για να γίνει μεταστέγαση του ΕΕΚ και του ΕΝΕΓΙΛ Ρεθύμνου. Από τότε όμως άρχισε η μετάθεση ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο και Υπουργεία με επίδικο τις μελέτες και τη χρηματοδότηση. Με τις συνέπειες αυτής της κατάστασης θα τις πληρώνουν οι μαθητές, οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί. Είναι το γνωστό παιχνίδι μετάθεσης και διάχυσης ευθυνών ανάμεσα στο κεντρικό, στο τοπικό κράτος, για να καταλήξει μετά από χρόνια τον Ιούνιο του 2021 να εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας οι τεχνικές μελέτες για το κτίριο του ΚΕΓΕ. Μάλιστα, ήταν τέτοια η απαξίωσή σας, επιτρέψτε μου για την έκφραση, απαξίωση συνολικά της κυβέρνησης, διότι έχουμε κάνει 2 σχετικές ερωτήσεις ως κόμμα για αυτά τα ζητήματα που κατατέθηκαν το 2020 και δεν έχετε απαντήσει. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες ενέργειες και κατεπίγουσες μάλιστα θα προχωρήσετε προκειμένου να αποκτήσουν τα ειδικά σχολεία σύγχρονα σχολικά κτίρια που να ανταποκρίνονται στο ρόλο και στην αποστολή τους για να καλύπτονται οι σύγχρονες διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες εκπαίδευσης των παιδιών, να χρηματοδοτηθούν οι συγκεκριμένες δομές με τα αναγκαία κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ασφαλή μεταφορά, δωρεάν σύντηση των παιδιών και άλλα, και τέλος, για να προσληφθεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πέτσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και τον κύριο Στιχάκη για την ερώτηση για ένα θέμα αυξημένης ευαισθησίας. Πριν απαντήσω, θα ήθελα να πω από αυτό που είπατε, κύριε Στιχάκη, περί απαξίωσης, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Έχω να πω ότι έχετε καταθέσει 2 ερωτήσεις στο παρελθόν, όπως ενημερώθηκα από τους συνεργάτες μου, που αφορούσαν κατάθεση ερώτησης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όχι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και επομένως, σε καμία περίπτωση δεν αρμόζει σε εμάς αυτή η έκφραση. Ό,τι ερώτηση έχετε καταθέσει, φυσικά ερχόμαστε να την απαντήσουμε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τώρα, όσον αφορά το θέμα που αναφέρεται για τα σχολεία στο Ρέθυμνο, φυσικά και η κατάσταση δεν είναι αυτή που αρμόζει. Και φυσικά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή να πούμε τι έφταιξε, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα για να το βελτιώσουμε. Είναι αδιαφεσβήτητο ότι τα σχολικά κτίρια πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ειδικά σχολεία. Σε αυτά πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, ώστε οι μαθητές να διδάσκονται μέσα σε κατάλληλες αίθουσες προκειμένου να είναι αποτελεσματική η μόρφωσή τους.
Το βασικό στοιχείο πρέπει να γνωρίζουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν αρμοδιότητες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε επίπεδο κυβέρνησης. Στο πλαίσιο του άξονα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία μεριμνά σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν για το τοίκου του και για τις τοπικές υποθέσεις, είναι αδιαφεσβήτητο ότι με βάση το άρθρο 75 του νόμου 3463 του 2006, τους ανήκει η μέριμνα για τη σχολική στέγη, για τα έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης υφιστάμενων διδακτηρίων, όπως αυτό είναι ξεκάθαρο από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κυβέρνηση έρχεται και επικουρεί την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτές τις αρμοδιότητες. Όσον αφορά λοιπόν την τοπική αυτοδιοίκηση, θα καταθέσω τα πρακτικά του έγγραφο του Δήμου Ρεθύμνης σχετικά με τις ενέργειες που έχει κάνει προκειμένου να έχουν οι υπάρχουσες κτηριακές σχολικές υποδομές για την ειδική αγωγή το πλαίσιο που χρειάζεται μέχρι να στεγαστούν αυτές οι υπηρεσίες σε ένα νέο κτίριο. Ο Δήμος έχει προγραμματίσει να ανακατασκευάσει για τον λόγο αυτό το κτίριο του πρώην Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης του ΚΕΓΕ, που αναφερθήκατε κι εσείς, μια έκταση 9 στρεμμάτων, η οποία παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Δήμο. Έχει εγκριθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου σχετική μελέτη ανακατασκευής του κτιρίου και προσθήκης νέων. Το ΔΕΚ κτηριολογικό πρόγραμμα έχει λάβει την απαιτούμενη ενδεικτική προέγκριση από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευάτων και ο Δήμος, στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, έχει καταθέσει σε εμάς, στο Υπουργείο Εσωτερικών, σχετική πρόταση με τίτλο Ανακατασκευή κτηρίου ΚΕΓΕ και μετατροπή του σε ειδικό σχολείο, προϋπολογισμό 8.894.088 ευρώ. Εμείς από πλευράς μας έχουμε ξεχωρίσει τις προτάσεις που αφορούν τα ειδικά σχολεία σε όλη την επικράτεια και τις έχουμε αφαιρέσει από το σχετικό πλαφόν ένα Δήμο που έχει επιβληθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα αυτά τα έργα και να προχωρήσουν. Όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο, αναφέρω ότι η Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τρέχει τις διαδικασίες όσο γίνεται πιο γρήγορα για την εξέταση της πληρότητας και την αξιολόγηση του φακέλου και είμαι βέβαιος ότι η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα δει την πρόταση με τη δέουσα ευαισθησία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά το προσωπικό, το οποίο αναφέρεστε στην ερώτησή σας, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχουν διοριστεί περίπου 4.500 μόνιμοι διορισμοί, έχουν γίνει 4.500 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και ειδικά για το Ρέθυμνο, 62 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στην οποία προσθέθηκε ακόμη μία θέση, δηλαδή συνολικά 63 προσλήψεις. Επιφυλάσσουμε για δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, για περισσότερα στοιχεία. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Κύριε Συντηχάκη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στο ιστορικό, το οποίο είναι γνωστό. Ίσως δεν χρειαζόταν να κάνω και κάποια ερώτηση και να το φέρουμε για συζήτηση. Σας είπα όμως στην πρωτολογία ότι αυτό το ζήτημα εκκρεμεί όχι τα τελευταία 4 χρόνια από τότε που εγκρίθηκε για τη μεταστέγαση των σχολείων στο ΚΕΓΕ. Αυτή η ταλαιπωρία των γονέων και των εκπαιδευτικών και των παιδιών είναι από το 2002. Είναι πολλά χρόνια πριν. Άρα δεν δικαιολογήστε ούτε εσείς, ενώ η κυβέρνηση σημερινή, ούτε οι προηγούμενες για αυτή την καθυστέρηση. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω, εντάξει, ήξερα ότι πιθανά να έχει ενταχθεί στο Τρίτσι, στο πρόγραμμα Τρίτσι. Πότε πρακτικά αυτή η χρηματοδότηση απελευθερώνεται έτσι ώστε να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία? Εδώ απαιτείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και επειδή εμείς τουλάχιστον ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το θεωρούμε ως πρώτης προτεραιότητας ζήτημα την ολόκληρη κοινωνική προσφορά απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίας, είναι δείκτης, θα έλεγα, προόδου πολιτισμού, ανθρωπιάς μιας κοινωνίας, θα έλεγα ότι δεν δικαιολογείται η στάση σας μέχρι σήμερα ως κυβέρνηση. Η κακή κτηριακή κατάσταση των ειδικών σχολείων καθιστούν την καθημερινότητα μαθητών εκπαιδευτικών δυσβάσταχτη, απαγορευτική για την ουσιαστική επιστημονική και παιδαγωγική παρέμβαση. Η εικόνα λοιπόν αυτή που υπάρχει σήμερα, κατά την άποψή μας, δεν οφείλεται σε κάποιο κακό σχεδιασμό ή σε κάποιες αστοχίες του Υπουργείου. Βρίσκεται στην υλοποίηση μιας πολιτικής που συρριχνώνει, μπορεί να σας φαίνεται πολύ ντεμοντέ, πολύ τετριμένο, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Δηλαδή πια, ότι η αιτία βρίσκεται σε μια πολιτική που συρρυκνώνει τις ειδικές δομές, γιατί θεωρούνται δημοσιονομικά κοστοβόρες. Και αυτό αντικειμενικά οδηγεί στην περιθωριοποίηση των παιδιών. Αν μένουν όρθια τα σχολεία, δεν οφείλεται στο κράτος.
αλλά στη φιλότιμη και ακούραστη δουλειά εκπαιδευτικών και των γονείων που σηκώνουν το δικό τους σταυρό του μαρτυρίου. Δεν θέλω να πω σε μια διαδικασία να σας πω ότι λείπουν χώροι διδασκαλίας για κάθε μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που δεν μπορούν να κάνουν το έργο τους. Ότι ο εργοθεραπευτής και ο φυσιοθεραπευτής μαζί με τον γυμναστή σε ένα μικρό χώρο και οι τρεις μαζί κάνουν την δική τους δουλειά. Λείπουν χώροι εργαστηρίων τα οποία υπολειτουργούν χωρίς ανάπαυση. Πολλά περιστατικά νοσηλείας και περιστατικά που απαιτούν ηρεμία αντιμετωπίζονται στο γραφείο της διεύθυνσης. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Επαναλαμβάνω, από το 2002 ως σήμερα οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του ΕΕΚ είναι όμοιροι σε μια παγιωμένη και απαράδεκτη κατάσταση. Και παρά τη διαδοχή κυβερνήσεων, η κατάσταση παραμένει ίδια. Τα παιδιά σε τελική ανάλυση, κύριε Υπουργέ, με αναπηρία δεν μπορεί να λογίζονται ως κόστος, φτάνοντας ακόμα και σε προτάσεις σαν του δικού σας Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυμπουρόπουλου, κάτι που αποδέχτηκε και η κυρία Υφυπουργός, αυτή την πρόταση που έκανε ο κ. Κυμπουρόπουλος για γενίκευση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης. Και θα έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπονται, επιτρέψτε μου την έκφραση. Και αυτό το ξεκίνησε η κυβέρνηση του 2008 με πρόσληψη ιδιώτη στο δημόσιο γενικό σχολείο, με επιβάρηση του γονιού, και το επέκτηνε ο ΣΥΡΙΖΑ στα ειδικά σχολεία, και όλα αυτά οδηγούν στην κατάργηση της δημόσιας και δωρεάν παράλληλης στήριξης. Κατά συνέπεια, και να κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται άμεσα η ίδρυση και λειτουργία σύγχρονων ασφαλών ενδεδειγμένων ειδικών σχολείων και δομών. Και οφείλετε ως κυβέρνηση να μεριμνήσετε άμεσα για αυτή την επίλυση του χρόνιου κτηριακού προβλήματος σε αυτά τα δύο σχολιά. Με χρονοδιάγραμμα, και να σταματήσει η κοροϊδία και η μετάθεση ευθυνών από την κυβέρνηση και από το Δήμο. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά, άκουσα με πολύ προσοχή ότι το θέμα ανάγεται στο παρελθόν εδώ και 20 χρόνια, από το 2002, όπως είπατε, κύριε Στιγάκη. Τότε αυτό που έχω εγώ να πω είναι μόνο ότι το ειδικό σχολείο, όπως το έχει προτείνει ο Δήμος Ρυθμινής, θα γίνει ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω τι έγινε τα προηγούμενα 20 χρόνια. Σας λέω τι θα κάνουμε εμείς τώρα όσον αφορά το ειδικό σχολείο για το οποίο με ρωτάτε συγκεκριμένα. Αλλά μου δίνετε και την ευκαιρία να πω ότι είναι υψηλής προτεραιότητας το θέμα των κτηριακών υποδομών για τα σχολεία μας, για αυτή την κυβέρνηση και για το Υπουργείο Εσωτερικών. Και θα σας πω μόνο μερικά στοιχεία. Είναι δεδομένο ότι μετά από 10 χρόνια και πλέον κρίσης υπήρξε μια απαξίωση όσον αφορά τους πόρους που υπήρχαν για τη συντήρηση πολλών κτηρίων, μεταξύ οποίων φυσικά και σχολικών μονάδων. Όμως αυτή η τάση αντιστρέφεται. Και θα σας πω μόνο για την περίπτωση την οποία με ρωτάτε, ότι για επισκευή και συντήρηση σχολείων μέσω των ΚΑΠ για τον Δήμο Ρυθμινής διατέθηκαν το 2021 234.900 ευρώ και το ίδιο ποσό θα διατεθεί και το 2022. Δεύτερον, έχουν διατεθεί 844.040 ευρώ από το ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, για την ενίσχυση δήμων για τέτοιου είδους συντηρήσεις και επισκευές, εκ των οποίων ποσό 295.740 ευρώ για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες και ποσό 186.000 ευρώ για κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση αμαία στις σχολικές μονάδες. Επίσης, έχω να σας πω ότι ειδικά στο Ρέθυμνο έχουμε εντάξει προς χρηματοδότηση το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Ρουσοσπιτίου με προϋπολογισμό 4.385.432 ευρώ. Και τέλος, έχω να πω ότι μόνο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση ειδικά σχολεία ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ και απλά σχολεία ύψους 61 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα 115 εκατομμύρια ευρώ μόνο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για σχολικές μονάδες που αφορούν ειδικά και απλά σχολεία. Τα νούμερα που προανέφερα δεν τα ανέφερα για να κουράσω, αλλά για να δείξω ότι στην πράξη και όχι στα λόγια προσπαθούμε να αντιστρέψουμε μια τάση συρρήκνωσης για την επένδυση στο απαραίτητο κτηριακό απόθεμα για τις σχολικές μας μονάδες. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.